Πρέπει να κάνει η επόμενη κυβέρνηση πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Και εκεί γίνεται πάντως η αντιπαράθεση της ουσίας. Τα ευρωπαϊκά δηλαδή, θέματα για παράδειγμα, φαίνεται σήμερα να τα ξέρει καλύτερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Σήμερα είχαμε το τελευταίο. Τι ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ? Καλύτερα τα ευρωπαϊκά θέματα. Λοιπόν, σήμερα σύμφωνα είχαμε την απόφαση Μοσχόλου. Ντράγκη. Είπα ότι έκανε μια δουλειά στην Ευρώπη. Λοιπόν, στην οποία άρα κονταροχτυπήθηκαν πάλι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ πέρα λοιπόν μπορούμε να το δούμε συγκεκριμένα για να δούμε τι είναι αυτό το οποίο μας δείχνει αυτή η δημοσκόπηση εδώ, αν θα μπορέσει να αλλάξει τους όρους του μνημονίου, αν θα μπορέσει να εφαρμόσει διαφορετική οικονομική πολιτική. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είπε, κύριε Βορύδη, σήμερα ότι μην πανηγυρίζετε με την απόφαση Ντράγκη, γιατί εδώ είναι τα δύσκολα. Την επομένη των εκλογών θα πρέπει να κλείσετε αυτό που εμείς αφήσαμε σε εκκρεμότητα, την αξιολόγηση, και μάλιστα χωρίς να κουνηθείτε από τα στοιχεία της αξιολόγησης. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Να πανηγυρίζουμε για την ποσοτική χαλάρωση, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Δίνει μια τεράστια δυνατότητα, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, μόνο που προφανώς αυτό, για να μην χαθεί, πρέπει να επισημάνουμε τα εξής δύο πραγματάκια. Το πρώτο, ότι πρέπει να βρισκόμαστε σε πρόγραμμα και το πρόγραμμα πρέπει να έχει αξιολογηθεί θετικά, ναι. Πράγμα που σημαίνει θετική αξιολόγηση του παρόντος προγράμματος. Επομένως, εδώ τίθενται ερωτήματα προς όλα τα πολιτικά κόμματα. Πώς τοποθετούνται απέναντι σε αυτό? Αξιοποιούν τη συγκεκριμένη ευκαιρία για ποσοτική χαλάρωση ή λένε εμείς δεν θέλουμε να αξιολογήσουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα γιατί διαφωνούμε με αυτό και άρα δεν είμαστε μέσα στη διαδικασία της ποσοτικής χαλάρωσης? Πρώτο ερώτημα. Και δεύτερο ερώτημα. Προφανώς υπάρχουν ομόλογα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα οποία πρέπει να πληρωθούν. Το δεύτερο λοιπόν ερώτημα αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας. Είναι προφανές. Πώς τοποθετούνται λοιπόν πάλι τα πολιτικά κόμματα απέναντι σε αυτό? Κύριε Σκουρλέτη, πρέπει να τοποθετηθείτε αυτό. Είναι συγκεκριμένο σημερινό και εδώ σας εγκαλούν ότι εσείς δεν τοποθετήσετε. Άλλωστε, έχετε πει ότι θα πληρώσετε τα ομόλογα του Μαρτίου, για τον Ιούλιο δεν έχετε ξεκαθαρίσει, θα κάνετε. Θα τα πούμε ένα-ένα. Καταρχήν, να κάνουμε μια επισήμανση η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη και βασική για τη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Στο μπλοκ των κυρίαρχων ευρωπαϊκών δυνάμεων, των επίσημων φωνών, τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται δύο φωνές. Η μία εκφράζεται από το γερμανικό παράγοντα, που είναι η συνέχιση της σημερινής ακαμψίας και τάσεται αναφαντών υπέρ της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής, και η άλλη εκφράζεται από τον κύριο Ντράγκη, ο οποίος με βάση τα όρια που του θέτουν οι ίδιες συνθήκες λέει «Τη νομισματική πολιτική θα τη φτάσω στα όρια της». Έτσι ώστε να ενισχύσω αυτό που ονομάζεται ποσοτική χαλάρωση και ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα. Εκεί πέρα ο κύριος Σαμαράς είχε πάρει θέση. Ήταν με τη μεριά της κυρίας Μέρκελ. Με αυτή τη στρατηγική. Πότε συνέβη αυτό? Αυτό συνέβη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όχι, αν δεν το έχετε καταλάβει εσείς, εγώ έτσι το έχω εισπράξει. Όχι, δεν συνέβη αυτό. Έτσι το έχει εισπράξει και η Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Με τη δική της δύναμη, όποια ήταν αυτή, και είναι ένα από τα στρατηγικά λάθη που κάνατε. Θα τα πείτε αμέσως μετά. Okay. Που κάνατε όλο το προηγούμενο διάστημα. Γιατί ακριβώς αυτές τις ρηγματώσεις δεν προσπαθήσατε να τις αξιοποιήσετε. Ταχθήκατε, αν θέλετε, με όρους. Να το πω, υποταγής, ναι, υποταγής έναντι της κυρίαρχης γερμανικής φωνής και δεν κοιτάξατε να δείτε τι ωφελεί αυτή τη χώρα. Κατά τη γνώμη σας το ίδιο έχει κάνει και ο κύριος Τουρνάρας, που είναι ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Ο κύριος Τουρνάρας θα έπρεπε καταρχήν να κινείται μέσα στα όρια του ρόλου του. Και ο κύριος Τουρνάρας πολλές φορές τα ξεπέρασε. Δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, τουλάχιστον από τη στιγμή που είναι τραπεζίτης. Ήταν αμέσως προηγουμένος. Ήταν αμέσως προηγουμένος. Έκανε ατσαλιές το προηγούμενο διάστημα ο κύριος Τουρνάρας. Κατά συνέπεια, αν συνεχίσει να κουβαλάει αυτά τα μυαλά, καταλαβαίνετε ότι από τη Δευτέρα, που μάλλον θα έχουμε μία άλλη κυβέρνηση, μάλιστα, θα υπάρχει conflict, εμπλοκή. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, τι θα κάνετε, λοιπόν, θα απαιτήσετε θα υπάρχει, από τον κύριο Ντράγκη να βγάλει τον κύριο Τουρνάρα? Και όταν υπάρχει. Γιατί το λέτε με τόσο χαμόγελο? Το λέω γιατί όπως ξέρετε, οι κεντρικές τράπεζες είναι ανεξάρτητες και οι κυβερνήσεις πρέπει να ζήσουν με τους κεντρικούς τραπεζίτες. Δεν τους αλλάζουν. Δεν μπορεί να τους αλλάζουν. Βεβαίως δεν πάβει να είναι όμως. Δεν μπορούν να τους αλλάξουν. Δεν πάβει να είναι ο τραπεζίτης της Ελλάδος. Δεν πάβει να είναι ο τραπεζίτης της Ελλάδος. Βεβαίως. Διότι έτσι δεν μπορεί να θυμόσαστε από τη μία, ας πούμε, το τραπεζικό σύστημα το ενίο και από την άλλη να μιλάτε, για τον κίνδυνο κατάρρευση των ελληνικών τραπεζών του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αν είναι μέλη της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας του ενίου τραπεζικού συστήματος που ισχύει από πρώτη πρώτου, τότε αντιλαμβάνεστε ότι η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα έχει όφελος να τις προστατεύσει. Δεν έχετε δικαίωμα. Όλα όσα μας λέγατε, μισό λεπτό, τον τελευταίο 1,5 μήνα, όλα αυτά τα οποία πήγαν σε
Ναι, λέω κάτι άλλο το οποίο σχετίζεται. Λοιπόν, όλα αυτά που μας λέγανε το τελευταίο 1,5 μήνα, γιατί ναι. Είμαστε επί ξύλου, ας πούμε, είμαστε στον αέρα. Για το, στον για αέρα. Κύριο... Διευκρινίστε μου κάτι, διευκρινίστε μου κάτι για να το κλείσουμε. Να κλείσουμε αυτή την ένα λεπτό. Δεν έχετε δικαίωμα, κύριε Γορίνη, δεν έχετε δικαίωμα να τον διώξετε. Να πούμε για το συγκεκριμένο, λοιπόν. Υπήρξε τώρα, λοιπόν, μια σημαντική απόφαση. Να κλείσουμε αυτό. Σήμερα υπήρξε μια σημαντική απόφαση. Η οποία δεν σου απαντήσει. Μπορεί να ζητήσει την παρέτησή του. Δεν απαντάει στα κεντρικά ερωτήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς τα κεντρικά ζητήματα. Τα κεντρικά ερωτήματα. Αφήστε να βγάλουμε. Δεν το έχει κάνει ούτε ένα δευτερόλεπτο σε όλη την προεκλογική εκστρατεία. Την αξιολόγηση θα την ολοκληρώσετε. Εμείς έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι την παρούσα αξιολόγηση δεν την θέλουμε. Αυτό το έχουμε πει σε όλους τους τόνους και αποτελεί δέσμευσή μας, διότι η ολοκλήρωση της παρούσας αξιολόγησης σημαίνει συνέχιση του μνημονίου. Είναι πολύ συγκεκριμένο το mail Χαρδούβελη, είναι πολύ συγκεκριμένες οι δεσμεύσεις του κυρίου Σαμαρά. Εμείς λοιπόν λέμε αυτό το πρόγραμμα αυτό τώρα γεννάει καμία ανησυχία. Καμία απολύτως. Ξέρετε γιατί? Διότι σήμερα δεν προσέξατε ότι δεν μιλάνε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά για ένα άλλο πρόγραμμα. Και αυτό το πρόγραμμα είναι που θα προκύψει μέσα από τη δυναμική της διαπραγμάτευσης. Μια διαπραγμάτευση που θα αρχίσει για πρώτη φορά με πραγματικούς όρους, την οποία ποτέ δεν διανοηθήκατε να την κάνετε. Λέτε στα σοβαρά στους πολίτες, λέω απολύτως σοβαρά, ότι ο κύριος Δράκη είχε στο μυαλό του το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης όταν έλεγε για πρόγραμμα. Ο προκάτοχός σας, ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Παπαδήμος και ο κύριος Σαμαράς κινηθήκαν ακριβώς με την ίδια γραμμή της αποδοχής των επιχειρημάτων των δανειστών, ποτέ δεν βάλαν στο τραπέζι την υπόθεση της πραγματικής διαπραγμάτευσης. Αυτή η υπόθεση λοιπόν θα βγει ενισχυμένη από τη Δευτέρα με την ψήφο του ελληνικού λαού. Εσείς τι να κάνουμε, είχατε άλλο σχέδιο, αυτό απέτυχε. Ναι, καλά, αφήστε να δούμε τώρα τι εγώ θα γίνει. Εγώ πάντως Δήμο, θα δούμε το δικό μας το σχέδιο από τη Δευτέρα. Φαντάζομαι ότι θέλεις να ρωτήσεις το ίδιο. Όχι, θέλω να ρωτήσω το εξής τον κύριο Σκουρλέτη. Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, κατά την άποψη. Μισό λεπτό, κύριε Βορίδη. Όλα τα στελέχη από την ημέρα που και τυπικά προκηρύχθηκε η εκλογή και όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν εκπλήσεστε λίγο. Κύριε Σκουρλέτη. Αυτή η γραμμή φαίνεται ότι επιβραβεύεται. Αυτή είναι η εντολή του ελληνικού λαού και θα πρέπει να την σεβαστούμε. Πρώτον, από ό,τι φαίνεται. Μην τελειώνετε με τις εκλογές από την Πέμπτη βράδυ. Αφήστε να γίνουν. Γιατί αλλιώς δεν θα κάνουμε εκλογές. Εσείς προσωπικά πριν μια εβδομάδα είπατε ότι θα κάνετε τα πάντα για να μην σεβαστείτε. Όχι για να μην σεβαστώ. Για να μην επιτύχετε εκλογικά. Θα κάνουμε τα πάντα για να μην ισχύσει η εντολή του ελληνικού λαού. Ανατρέξατε μάλιστα σε λογικές εμφυλιοπολεμικές και καλέσατε μάλιστα τους ψηφοφόρους σας να πάρουν και τα όπλα. Και βεβαίως δεν υπήρξε κανείς που να σας καλύψει. Αντίθετα, υπήρξαν στελέχη από την παράταξή σας, όπως ο κύριος Αντώναρος και άλλοι, που είπαν ότι αυτές δεν είναι θέσεις οι οποίες ταιριάζουν τουλάχιστον με την παράδοση της Νέας Δημοκρατίας μετά το 1974. Και απορώ πως αυτό το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμανή σήμερα έχει στην πρώτη γραμμή στελέχη σαν και εσάς, σαν τον κύριο Γεωργιάδη, και έχει και σύμβουλο κάποιους που έχουν παρεμφερήσει απόψη με εσάς, τον κύριο Μπαλτάκο. Δεν έχουν καμιά σχέση λοιπόν αυτή με την μεταπολιτευτική, με το μεταβουλευτικό πολιτικό προφίλ της Νέας Δημοκρατίας. Απαντήστε, κύριε Βορύδη. Το πρώτο, θα μας επιτρέψετε να μην σας ρωτάμε για τα στελέχη μας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, τώρα πια. Να μην παίρνουμε την άδειά σας. Εσείς μιλάτε μόνο για τα στελέχη μας αυτές τις εκλογές. Λέω. Δεν κάνετε τίποτα άλλο. Άλλο σας λέω. Απαγορεύεται. Να μην μας υπαγορεύετε το ποιο θα είναι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό απευθύνεται πρώτα απ' όλα στην κυρία Βούλτεμψη. Στην κυρία Σπυράκη, η οποία κάθε μέρα μας καλεί τον κύριο Τσίπρα να αλλάξει τα στελέχη. Δύο. Είναι απίστευτος ο τρόπος με τον οποίο συγκοφαντείτε και διαστρεβλώνετε. Είναι απίστευτο. Ποιος είπε ποτέ να πάρουμε τα όπλα? Στη δήλωσή μου είπα, όπως τότε με τα όπλα, έτσι τώρα με την ψήφο. Άρα πώς κάλεσα στα όπλα? Τρίτον, ποιος σας είπε ότι δεν σέβεται κάποιος το εκλογικό αποτέλεσμα? Είπαμε, θα κάνουμε τα πάντα, και αυτό είναι έτσι, προκειμένου να αποτύχετε εκλογικά. Τι είπαμε τίποτα άλλο? Και τέταρτο, μιλάτε εσείς για εμφυλιοπολεμικά. Εσείς τα λέτε αυτά. Που ξεκινάει ο πρόεδρός σας την ομιλία στο συνέδριό του με τους μαυροσκούφιδες του Βαλουχιώτη. Εσείς τα λέτε τα εμφυλιοπολεμικά? Με συγχωρείτε πολύ. Αυτό εκφράζει δύο πράγματα. Πρώτον, τη συστηματική διαστρέβλωση και συκοφαντία την οποία κάνει το κόμμα σας. Και δεύτερο, την εντύπωση ηγεμονίας που έχετε, όπου για σας η δική σας ιστορία...